Λοιπόν, και έχουμε τα πρώτα πλάνα. Έχουμε τα πρώτα πλάνα, παιδιά, φαντασμαγορικά πλάνα από drone. Είναι η πρώτη φορά που οι παίκτες, κοιτάξτε λίγο, wow, παραλία. Και προσέξτε λίγο τη λέξη επικράτεια. Τι μπορεί να σημαίνει. Αυτό τώρα το είναι γράμματα που είναι γράμματα στημένα στην άμμο. Και εδώ βλέπουμε στο βάθος τρεις ομάδες. Παραλία. Όχι, τα κόλλησαν με κόλλα. Εννοώ ότι μπορεί να ήταν και γραφικά, βρε αγόρι. Όχι, δεν είναι γραφικά, είναι κανονικά γραφικά. Στην παραλία βάλαμε έρχονται, 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 έρχονται. Οι τρεις έρχονται ομάδες, βλέπετε. Έρχονται. Τώρα, για αυτούς τους παίκτες θα είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Είναι δηλαδή η υγρασία, ναι. Η υγρασία, όλες οι καιρικές συνθήκες. Πόσο να είναι, είμαστε όλοι καλοζωισμένοι. Για φανταστείτε, η παραλία τεράστια. Απέραντη έκταση. Και μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη παραλία της Ασίας. Έτσι. Είναι αλήθεια. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραλία της Ασίας και είναι καταπληκτική. Βλέπετε το τοπίο. Αυτή είναι μια κατασκευή 3 μέτρων περίπου. Θα γίνεται. Κάνει σαν καρτούν, γι' αυτό ρωτάω. Γίνεται κάθε φορά. Είναι στημένο εκεί. Είναι στημένο. Δηλαδή. Είναι το όνομα του παιχνιδιού, Φέι. Είναι το όνομα του παιχνιδιού. Κάθε μέρα θα υπάρχει ένα όνομα στα αγωνίσματα και αυτό θα αναγράφεται με τεράστια κατασκευή 3 μέτρων που θα βρίσκεται πάνω στην παραλία. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Θα σου πω τώρα αμέσως. Πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στο επεισόδιο που θα δούμε, το οποίο αναμένεται να είναι συναρπαστικό, όλα ξεκινούν με το landing. Είναι η αποβίβαση των ομάδων στο νησί. Με ποιο τρόπο, με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, θα φτάσουν οι ομάδες με υδροπλάνο, παιδιά, στο νησί. Να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Θα τους υποδεχτεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εκεί και χρησιμοποιώντας έναν παράξενο τρόπο, με φωτιά, δεν θα σας αποκαλύψουμε περισσότερα, θα τους υποδεχθεί και θα τους δώσει τα ονόματα των ομάδων, τα ξέρουμε φυσικά, και τα σύμβολά τους, έτσι, για να χωριστούν οι τρεις ομάδες. Στη συνέχεια θα φορέσουν τα ρούχα τους και θα ετοιμαστούν για το πρώτο αγώνισμα, που είναι το αγώνισμα σήμερα της επικράτειας. Γι' αυτό είδαμε και τον τίτλο επικράτεια πάνω στην άμμο. Κάθε μέρα θα έχει διαφορετικό αγώνισμα. Κάθε μέρα το αγώνισμα θα έχει ένα όνομα και αυτό θα αναγράφεται με μια τεράστια κατασκευή, σαν αυτή που είδαμε, πάνω στην παραλία. Άρα το σημερινό πρώτο αγώνισμα είναι το αγώνισμα της επικράτειας. Λοιπόν, σήμερα λέγεται το αγώνισμα της επικράτειας. Για ποιο λόγο, ποιος θα επικρατήσει και ποια ομάδα τελικά θα μείνει στη βίλα. Η πρώτη ομάδα θα μείνει στη βίλα, η δεύτερη ομάδα θα μείνει στο ψαροχώρι και η τρίτη ομάδα στην παραλία. Αναλόγως δηλαδή πόσο καλά θα παίξουν. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, η πρώτη ομάδα θα μείνει στη Χλειδί. Το κατάλαβα. Στη βίλα. Α, οκ. Ωραία. Λοιπόν, η δεύτερη στο ψαροχώρι, όπου μαζί με τους ντόπιους θα κάνει δουλειές και όλα αυτά. Και η τρίτη στην παραλία, όπου θα αναγκαστεί να επιβιώσει ακόμα και να βρει τροφή και όλα αυτά. Οι πιο δύσκολες συνθήκες θα είναι στην τρίτη ομάδα, έτσι. Έτσι, γιατί δεν θα έχουν ούτε στέγη ούτε τροφή. Θα πρέπει μόνοι τους να στήσουν τη σκηνή τους, την καλύβα τους. Ξέρουμε πώς θα είναι αυτό το αγώνισμα. Το αγώνισμα είναι συναρπαστικό, πρέπει να σου πω. Εσύ ξέρεις. Ξέρω, αλλά δεν θα σου αποκαλύψω ακριβώς τι γίνεται. Εσύ θα, δούμε σε λίγο κάποιες φωτογραφίες, θα μπορείς να καταλάβεις. Το μόνο που έχω να σου πω είναι το εξής. Ότι ο αγώνας είναι με μεγάλες ανατροπές, γίνεται σε πολλούς γύρους, το αποτέλεσμα αλλάζει και από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο αλλάζει ο νικητής από τις ομάδες. Να ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω. Πόση ώρα είναι το επεισόδιο? 2 ώρες. 9 με 11. 2 ώρες αγωνίζονται. 9 με 11 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Σοφία, τι έχουμε? Έχουμε αποκλειστικές φωτογραφίες, γιατί έχω κι εγώ κάποιες πληροφορίες, δεν έχει μόνο ο κύριος Τσουρός. Εδώ είναι αυτό που... Για μπριζολάκια το βλέπω. Είναι αυτό το τέχνασμα που θα κάνει με τη φωτιά, την ώρα που θα υποδεχθεί και θα παρουσιάσει τους παίκτες και θα τους χωρίσει, να θυμίσουμε τις ομάδες. Ήδη εδώ. Βέβαια. Εδώ βλέπουμε τον Μιχάλη Ζαμπίδη με την Βασιλική Μιλούση, σε ένα αγώνισμα που φυσικά δεν αποκαλύπτουμε το αποτέλεσμα. Wow. Πρέπει να θυμίσουμε και τις ομάδες, έτσι. Είναι τρεις ομάδες, είναι η ζούγκλα, είναι ο ωκεανός και είναι και η φωτιά. Και είναι τρία τα χρώματα, κόκκινο, πράσινο και μπλε. Αυτά τι είναι? Αυτά είναι, νομίζω... Σουτζουκάκια. Νομίζω για το welcome, γιατί μετά όλα αλλάζουν. Για να δείτε πόσες κάμερες, είχαμε πει 25 κάμερες, θα καλύπτουν όλη την παραγωγή. Θέλω να ξαναδώ την προηγούμενη φωτογραφία. Εδώ ποια βλέπουμε? Εδώ είναι λίγο μακριά, δεν μπορούμε να δούμε. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι η Νατάσα Καλογρίδη. Βλέπουμε τους παίκτες. Αυτά τα πλάνα είναι από τα μόνιτορ. Μιλάμε για πόσες κάμερες, Κώστα? 25 κάμερες, συμπεριλαμβανομένων και GoPro. Σκέψου τι θα γίνεται. Θα υπάρχει ένα μάτι παντού, θα βλέπουμε τα πάντα. Όπου βρίσκονται οι παίκτες, θα τους ακολουθεί μια κάμερα. Εδώ βλέπουμε τη φωτιά, έτσι, που θα τους υποδεχθεί ο Γρηγόρης. Εδώ είναι ο Γρηγόρης που έψησε τα φλαμπέ φρούτα. Το υδροπλάνο. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν οι παίκτες. Η Δήμητρα Φρατζή ήταν η προηγούμενη. Και κοιτάξτε εδώ το Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Μαντό που κάνουν προθέρμανση για τον αγώνα. Είναι η ομάδα φωτιά, έτσι, της Showbiz. Και όπως καταλαβαίνεις, Φέη μου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα. Και αναρωτιέται κάποιος. Να είναι μια οδοντόβουρτσα, να είναι ένα ξηραφάκι, να είναι δεν ξέρω εγώ τι να είναι. Όχι, Φέη, όχι.
η Νατάσα Καλογρίδη αποκαλύπτει τώρα εδώ αποκλειστικά το απαραίτητο σύνεργο της παραλίας. Την αγαπώ. Και είναι αυτές οι γροσκόπες. Ένα χειροκρότημα, παιδιά. Ένα χειροκρότημα. Παιδιά, τι λέτε τώρα. Τι να πω. Δεν φοράει εγώ. Είναι στην άμμο με τι γόνε. Δεν παίζεται. Ναι, ναι. Δεν παίζεται. Επιτρέπεται αυτό. Ναι, έγινε διάβημα στην παραγωγή τελικά. Ναι, απαιτήθηκε από την Ατάσταση. Παιδιά, περπατάει όλη εκεί στην παραλία τα χιλιόμετρα με τη γόβα τη φούξια. Είναι ανθεκτική αυτή. Παιδιά, έχει και άνεση. Εγώ διακρίνω μία άνεση. Φαίνεται τώρα. Εγώ να ήμουν θα στραβοπατούσα. Όχι, έχει επένδυση λάστιχο τρακτέρ από κάτω. Για όλη την πόλη και αυτή φορά. Δεν έχω λόγια. Υποστηρίζω να τάσει με εμείς τι κάνουμε. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως με φούξια γόβες.